Γεια χαρά. Άλλο ένα επεισοδιάκι, το οποίο είναι λίγο πολύ σε βάσεις οι οποίες παίζουν πάρα πολύ και θεωρούνται αντί του star και καλά ότι θα βγάλουν άμυνα είτε σε push είτε σε war. Είτε γενικά παίζει πάρα πολύ αυτό το στυλ της βάσης. Βασικά είναι τρεις οι βάσεις και επειδή έτυχε και τις είδα λίγο πολύ σε αυτό το war το συγκεκριμένο, θεώρησα ότι αυτή τη βάση γενικά όσοι τη χρησιμοποιείτε, η γνώμη μου είναι να την αλλάξετε. Ή αλλιώς, εάν τη βλέπετε πάρα πολύ συχνά όπως τη βλέπουμε και εμείς, ήρθε η ώρα, εάν αυτή η βάση σας δίνει 30 ή 40 caps ανάλογα με το που παίζετε, ώρα να τη βγάλετε 3 αστέρια. Υπάρχουν διάφορες επιλογές για αυτούς που θέλουν το ground και αυτούς που θέλουν το air. Πάντα ήμουν fan των ground troops, είτε το witch attack το οποίο το είχα ξεκινήσει πριν ένα εξάμηνο σχεδόν, αλλά με την πάροδο του χρόνου εγκαταλείφθηκε λόγω των αντι-3 star βάσεων και με διαφορετικά κόμπο ή ότι ήθελα να επιτέλους να παίξω λίγο και μελούνες. Η μία επιλογή όπως βλέπετε είναι με τις witches, άπειρες witches, αλλά αυτή τη φορά και με healers. Solo η queen βλέπετε ότι ξεκινάει από την αριστερή πλευρά και οι υπόλοιπες πάνε προς κέντρο. Αυτό καλό είναι να το χρησιμοποιούμε όταν βλέπουμε τη συγκεκριμένη βάση με την οποία όμως το ένα το Inferno είναι single. Πολλοί έχουν και τα δύο single. Εάν και τα δύο τα Inferno είναι single, εκεί θα κάνετε πάρτι μαζί με τις witches, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην δε βγει 3 αστέρια, όσο λάθος και αν ρίξετε τα troops. Ναι, ναι. Αλλά είναι λίγο πιο συνειδητά ότι θα πρέπει να βγάλετε αυτό το combo, να πατήσετε άπειρα next μέχρι να βρείτε τη συγκεκριμένη βάση ή πανομοιότυπη και γενικά θα πρέπει να πατήσετε αρκετά next. Αλλά θα τη βρείτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Τουλάχιστον εγώ με το μικρό το account που παίζω, το οποίο είναι αρχή 10, προς τέλος 10, okay, ψέματα, τη συναντάω πάρα πολύ συχνά και τώρα επειδή έτυχε και την είδα στο War, ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δείτε πώς βγαίνει. Μ' άρεσε πάρα πολύ οι healers, ενώ ήταν full queen που αλλάξανε target, πήγανε στις witches, τις γεμίσανε και δεν αλλάζουν target σε second troops, δηλαδή δεν πάνε οι healers πάνω σε skeletons, κάτι το οποίο δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζετε και εγώ δηλαδή τώρα λίγο το παρατήρησα και όταν αλλάξανε target, αλλάξανε μόνο στην queen, σε main troop δηλαδή, σε αρχικό troop αυτό, όχι σε minions ή, όχι, okay, δεν έχει λάρει minions, αλλά σε skeletons και παρεμφερή troops. Πάρα πολύ καλό αυτό το update με τις healers, μ' αρέσει όσο περνάει ο καιρός ακόμη περισσότερο. Η άλλη επιλογή όταν βλέπετε τέτοιου είδους βάση, ακόμα και αν είναι ένα multi και ένα single, είναι το Gola Looning. Όπως βλέπετε με ενδιαφέρει να μπω από την πλευρά όπου σίγουρα θα πρέπει να φάω την Queen και ένα Air Defense. Από εκεί και πέρα όσο περισσότερα άλλα Defenses φάω ακόμα καλύτερο και κυρίως αν είναι Archer Towers. Δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα Cannons διότι όταν παίζουμε με Loons τα Cannons απλά χάουν χρόνο λίγο τα Loons μας να φάνε αυτά τα Defenses. Τέλος το τα defenses, η queen θα χάσει από την πάνω πλευρά. Ξεκινάνε τα λάβα, πάνε πρώτα. Σκοπός είναι να μπουν τα λάβα και να τραβήξουν όλα τα defenses πάνω τους και όχι στα loons μας. Τα loons μας ενδιαφέρει να μείνουν όσο να τον περισσότερα προς το τέλος για να βοηθήσουν να φαγωθεί όλο το υπόλοιπο defense που απομένει. Σκοπός είναι να κάνουμε τέτοιο crown control και να βοηθήσουμε σε τέτοιο σημείο τα spells μας όπου τα loons σχεδόν ποτέ δεν θα μείνουν να πάνε με τη φυσιολογική τους ταχύτητα. Επομένως ξεκινάμε με τα haste να τα δώσουμε μια όθηση και να φανώσουν να τον περισσότερα defenses γίνεται γρήγορα πριν πεθάνουμε τα λάβα μας και μετά τα haste, τα rage για να φάνε το core, δηλαδή εκεί που είναι τα inferno, τα tesla, όλο αυτό που γίνεται συνήθως στη βάση. Επομένως έχετε αυτές τις δύο τις επιλογές σε αυτού του είδους τη βάση. Είτε τις βρείτε με και τα δύο τα Inferno single, είτε το ένα single, είναι δύο συγκεκριμένα κόμπο τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να μην δε βγουν 3 αστέρια. Δεν υπάρχει, πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν το καταφέρετε, σε δεύτερο, τρίτο attack με practice που θα κάνετε, σίγουρα θα βγει.
Μία άλλη βάση, η οποία λίγο να το θυμηθώ, ήταν στο προηγούμενο War, νομίζω, η οποία παίζει πάρα πολύ και καλό θα ήταν και αυτή λίγο να τη δείξω. Μισό λεπτό. Ναι, αυτή είναι, όντως. Είναι αυτή. Όπως βλέπετε και η συγκεκριμένη παίζει με ένα single, ένα inferno. Φαίνεται για anti-air, διότι είναι τόσο καλά προστατευμένο και καλά ένα air defense που είναι εκεί πέρα κοντά air sweeper, δύο archer tower, δύο wizard, όλο αυτό δηλαδή εκεί, το πολύ έτσι δυναμικό anti-loon spot, πράγμα το οποίο αν ρίξετε ένα golem και τους ήρωες θα φάνε τόσο πολλά defenses τα οποία σίγουρα θα σας βοηθήσουν να γίνει μια εύκολη loon base. Έλα, okay. Βγήκε και ο Wizard. Είναι κλασικό ότι πλέον όλοι χρησιμοποιούν ένα λάβα σαν άμυνα. Μπαίνουν τα λάβα 2-3, 2-3. Έτσι πετάω συνήθως τα loons μου. Τα haste για να ανακατευθύνω με συγκεκριμένο τρόπο τα loons, έτσι ώστε να πάνε κατευθείαν στο κέντρο. Σπάσανε τα δύο τα λάβα, δεν πειράζει. Και εδώ το trick είναι να μην βγει η queen. Δέστε. Τώρα πιάνω και το inferno. Και δέστε τα loons πως θα φάνε και το Tesla και την queen. Enrage κιόλας. Boom. Πάει queen. Και 40 level να ήτανε, το ίδιο πράγμα θα συνέβαινε. Τώρα αν ήτανε max air defenses, απλά θα πεθαίνανε γύρω στα 4 loons περισσότερα. Αλλά και πάλι υπήρχαν τόσα πολλά minions τα οποία θα καθαρίζανε ό,τι και αν συνέβαινε. Δοκιμάστε το, είναι πάρα πολύ εύκολες οι βάσεις. Σίγουρα και εγώ έχω φάει αρκετές φορές τα μούτρα μου, αλλά με 3-4 δοκιμές άμα κάνετε θα βγει σίγουρα το τριάστερο και για όσους κάνετε που θα σας βοηθήσει, για όσους το τυχαίνετε σε war, επίσης θα σας βοηθήσει για να βγει τριαστέρια. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, Clash with Andy στο Facebook, ένα like, κάντε μου και ένα like στο Instagram, στο Twitter για όσους tweetάρετε και μην ξεχνάτε 7spots.gr, θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες προσφορές, ρίξτε τους και ένα like στο Facebook, όπου εκεί πέρα γίνονται και όλες οι αναρτήσεις με οτιδήποτε νέο κυκλοφορεί, με προσφορές, δηλαδή έχει πάρα πολύ ωραία πραγματάκια και γκατζετάκια. Και μερικές φορές πήγαινε αλλάξαν σε κανένα playroom. Είναι γουστιόζικα. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά.